Καλή χρονιά και χρόνια πολλά σε ακροάτες και στους ακροατές. Και χρόνια πολλά και προσωπικά για εσάς. Γιορτάζετε προχτές. Υπουργέ, χιόνισε και επειδή είπαμε για τα χωράφια, χιόνισε και σε καλλιέργειες και άνθρωποι αυτή τη στιγμή δεν βλέπουν μόνο το χιόνι, αλλά βλέπουν και το πρόβλημα της επιβίωσης μπροστά. Και τα σοβαρά προβλήματα, ναι. Τι θα κάνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για αυτούς? Νομίζω ότι από μεριάς μας είμαστε σε ετοιμότητα. Ο ΛΓΑ μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιες έκτατες καταστάσεις. Προφανώς οι αγρότησες και οι αγρότες είναι μια κατηγορία πληθυσμού που επηρεάζονται πάρα πολύ από τις καιρικές συνθήκες, το ξέρουμε εδώ και αιώνες. Και γι' αυτό πρέπει να πιστέψουμε όλοι ότι μόνο με ένα σοβαρό ασφαλιστικό σύστημα, και ο ΕΛΓΑ μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά, μπορεί να έχουμε μια ομαλή λειτουργία της αγροτικής παραγωγής. Ώστε όταν σημειώνονται και φαινόμενα, να μπορούν να αποζημιώνονται και να μην δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα μετέπειτα στην οικονομική τους δραστηριότητα. Η αποζημίωση για τους αγρότες πιάνει αυτούς όταν η περιοχή τους είναι σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, όπως για παράδειγμα στην Κίμη. Ο κάθε αγρότης όταν έχει ζημίες, γιατί οι ζημίες μπορεί να είναι και μαζικές όπως στην περίπτωσή μας, αλλά μπορεί και μεμονωμένες ζημίες. Μπορεί να έχει μια χαλαζόπτωση τοπική σε ένα σημείο ακόμα και κατά καλό καιρό. Και προκλήθηκε. Και προκλήθηκε. Ο κάθε αγρότης έχει δικαίωμα όταν έχει ζημία να έρχονται εκτιμητές, να την εκτιμούν τη ζημία και να. Ωραία, τώρα λοιπόν, με βάση την τελευταία εξέλιξη στη χώρα με το καιρό και τη χιονόπτωση, προφανώς όσοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι έχουν υποστεί ζημία, θα κάνουν τα γνωστά με τον ΕΛΓΑ, έτσι. Οι αγρότες ξέρουν πολύ καλά τι θα κάνουν. Πολύ καλά τι θα κάνουν και εμείς ξέρουμε τι θα κάνουμε. Δεν είναι ακή, δεν έχουμε. Ελπίζω και από ό,τι μάλιστα δήλωσε και ο Υπουργός, θα έχουμε ταχύτατη ανταπόκριση σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ωραία. Γιατί εδώ είναι εκτεταμένο. Πάντα ένα εκτεταμένο πρόβλημα δημιουργεί και εκτεταμένες ανάγκες, γιατί πρέπει να πάνε πολλοί εκτιμητές να δουν γρήγορα τις ζημιές. Είναι οπωσδήποτε μια διαδικασία που πρέπει να κυλήσει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Λοιπόν, αυτό είναι το κομμάτι που αφορά την ραγδαία επικαιρότητα, έτσι, την άμεση επικαιρότητα. Εκείνο που αποτέλεσε αφορμή, κύριε Υπουργέ, να σας καλέσουμε σήμερα είναι η εξαγγελία ενός προγράμματος ένταξης χρηματοδότησης για ένταξη αγροτών σε προγράμματα βιολογικής καλλιέργειας. Εντός των ημερών ανοίγει αυτό το πρόγραμμα και θέλουμε να πούμε στον κόσμο, να πείτε εσείς στον κόσμο, τι είναι αυτό το πρόγραμμα, πώς αφορά, τι χρήματα θα δοθούν και ποιοι είναι οι στόχοι. Καταρχάς είναι ένα πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Να θυμίσω ότι είναι πρώτη φορά που έχουμε ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για τη βιολογική παραγωγή, γεωργία, κτηνοτροφία. Πριν απλώς λέγαμε τα περιβαλλοντικά ζητήματα προστατεύουμε. Είναι μεγάλο πρόγραμμα, είναι 443 εκατομμύρια. Είναι πρώτη φορά που μπορεί κάποιος να μπει σε πολλά υποπρογράμματα αυτού του προγράμματος, να μπει δηλαδή να είναι και κτηνοτρόφος και γεωργός, να έχει ας πούμε και τριφύλι, να έχει και ζώα. Είναι πολύ πιο ευέλικτο και εδώ θέλω να ευχαριστήσω αυτές τις τελευταίες λίγες εβδομάδες που δουλεύαμε τους ίδιους τους βιοκαλλιεργητές. Είχαμε πάρα πολλές συσκέψεις στο γραφείο με τους βιοκαλλιεργητές. Μας εκθέσαν τα προβλήματα του προηγούμενου προγράμματος, τα οποία εκινούν από μια κεκτημένη άλλων προγραμμάτων που δεν ταιριάζουν με τη βιολογική γεωργία. Να πω ένα παράδειγμα. Είναι συνηθέστατο στο βιολογικό γεωργό που έχει ελιές να φυτεύει για λόγους λίπανσης κάτω από τις ελιές τριφύλια. Το λέω πολύ απλά, καταλαβαίνει και ακρότες ακροατές. Αυτό το πράγμα σε άλλα προγράμματα δεν λειτουργεί. Δεν επιτρέπεται. Απαγορεύεται να έχεις παράλληλες καλλιέργειες μέσα στο ίδιο χωράφι, γιατί ακριβώς αυτό. Έρεται η αυθεντικότητα της βιολογικής καλλιέργειας. Μπράβο, ότι. Βιολογικές και οι δύο. Απλώς σου λέει κάποιος ότι εσύ, κύριε, παίρνεις και επιδότηση, κάνεις και δύο καλλιέργειες. Εδώ όμως στη βιολογική γεωργία αυτό είναι αναγκαίο. Γιατί το τριφύλι είναι το λιπαντικό της ελιάς στην περίπτωση αυτή. Άρα εδώ πέρα με τη σύμφωνη γνώμη και με την συμβουλή των ίδιων των παραγωγών βελτιώσαμε πολύ αυτές τις εκκρεμότητες των συγκαλλιεργειών και των πολυκαλλιεργειών. Ωραία, επειδή είπατε ώστε να μην απορρίπτονται. Γιατί απορριπτόντως, κατά πήγαινε ο ελεκτής στο χωράφι και άμα ήταν λίγο by the book, να το πω, να μην πω κάποια άλλη έκφραση, απέριπτε όλη την καλλιέργεια και βάζει και πρόστιμα. Και βλέπετε και ανακοινώσεις δικαιολογημένες στις διαμαρτυρίες των βιοκαλλιεργειών, το παλιό πρόγραμμα, ότι απορρίπτονται καλλιέργειες που δεν υπάρχει καμία πρόθεση δόλου από τον βιοκαλλιεργητή. Πέστε μας κάτι, είπατε ότι συναντήθηκατε με τους βιοκαλλιεργητές. Αυτό το πρόγραμμα για το οποίο θα μας μιλήσετε αμέσως τώρα, με αριθμούς και με προθεσμίες και με όλα τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, απευθύνεται σε υπάρχοντες βιοκαλλιεργητές ή σε απλούς αγρότες, κτηνοτρόφους, οι οποίοι θέλουν να στραφούν
στη βιοκαλλιέργεια με μια στρατηγική δικιά σας στόχευση να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο και να γίνει λίγο πιο ποιοτικό και με μεγαλύτερη υπεραξία, λέω εγώ. Είναι πρώτη φορά που το πρόγραμμα χωρίστηκε σε δύο κομμάτια. Είναι συνολικά 443 εκατομμύρια. Είναι ένα πρόγραμμα για να ενταχθεί κάποιος στη βιοκαλλιέργεια. Ξεκινάμε με 90 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά το απ' έξω και τα νούμερα, σε αυτό το κομμάτι. Και υπάρχει και το πρόγραμμα για αυτούς οι οποίοι είναι ήδη βιοκαλλιεργητές. Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουν καινούργοι. Έχει το χαρακτηριστικό αυτό ότι είναι δύο κομμάτια. Δεν υπήρχε πριν. Ναι, πρέπει κανείς να έχει ήδη ενεργή τη δραστηριότητα του γεωργού ή μπορεί κάποιο νέο παιδί που έχουν χωράφια, που έχουν εκτάσεις στην ελληνική περιφέρεια και δεν έχει δουλειά, και δεν είναι σπάνιο, δεν είναι λίγες αυτές τις περιπτώσεις, να μπει σε αυτή τη διαδικασία, να διεκδικήσει δηλαδή, να πάρει ένα κομμάτι από αυτό το πρόγραμμα. Όχι, μπορεί να διεκδικήσει. Μπορεί να διεκδικήσει, μπορεί σήμερα να πάει να γραφτεί ένας νέος που δεν ήταν ποτέ αγρότης σε έναν οργανισμό πιστοποιητικό, να κάνει αυτή την εγγραφή, να μπει στο πρόγραμμα. Καταρχάς πρέπει να είναι εγγεγραμμένος, να έχει σε μετάβαση. Δεν είναι ανάγκη το χωράφι του να είναι αυτή τη στιγμή βιοκαλλιεργούμενο. Υπάρχει μεταβατική περίοδος που υπάρχει επίσημα η τριετία, αυτό που λέμε και μάλιστα και στο ράφι, βλέπω αυτά λένε προϊόντα σε μετάβαση. Δηλαδή δεν ήμουν βιοκαλλιεργητής πριν, είμαι τώρα και άρα μπορεί να υπάρχει. Δεν ήμουν καθόλου καλλιεργητής, λέω. Ναι, και δεν είμαι, βεβαίως. Όλες αυτές οι περιπτώσεις είναι πλέον αποδεκτές. Στους αριθμούς εδώ διαβάζω, το πρόγραμμα αυτό θα αφορά περίπου 20-25.000 γεωργούς και κτηνοτρόφους. Είπατε όμως για παράλληλη. Αυτή είναι η παλιή. Αυτή είναι η εκτίμηση των παλιών. Υπάρχουν εκτιμήσεις ότι στην ροή του προγράμματος θα έχουμε πολύ περισσότερους. Νομίζω ότι δεν είναι δυνατόν 25.000 άτομα να απορροφήσουν 400.000. Πόσοι βιοκαλλιεργητές υπάρχουν σήμερα? Αυτή είναι η εκτίμηση των βιοκαλλιεργητών, ότι είναι αυτή τη στιγμή γύρω στους 30.000 ανθρώπους, αυτό λίγο λιγότερο. Να ξέρετε ότι η βιολογική γεωργία έχει χτυπηθεί τα τελευταία χρόνια με την κρίση. Γιατί ο κόσμος στο ράφι, όταν βλέπει κάτι να κάνει 30 λεπτά και κάτι να κάνει 90 λεπτά, μπορεί να τον τρομάξουν τα 90 λεπτά και να προτιμήσει το παραδοσιακό. Εκείνο που δεν ξέρουν οι καταναλωτές είναι ότι ένα βιολογικό προϊόν έχει πολλαπλάς συστρεπτικές ουσίες. Δηλαδή, στα περιστατικά μιας παραδοσιακής ντομάτας παίρνεις τριπλάσια πιθανά ποσότητα νερού. Αγοράζεις και το νερό. Βλέπεις μια μεγάλη ωραία ντομάτα, κόκκινη ωραία, αλλά στην πραγματικότητα η παραδοσιακή, έτσι όπως γίνεται η καλλιέργεια και αυτή η πολύ ταχεία ανάπτυξη του φυτού, δεν αναπτύσσει συστρεπτικές ουσίες. Δηλαδή, αν συγκρίνουμε τις θερμίδες που παίρνουμε από ένα βιολογικό προϊόν με τις θερμίδες που παίρνουμε από τα άλλα προϊόντα, θα δούμε ότι δεν είναι ακριβότερα. Επειδή δεν είναι πολύ εύκολο όμως, κύριε Υπουργέ, να πείσουμε αυτόν ο οποίος δεν έχει χρήματα να πάει να αγοράσει το πιο ακριβό, γιατί έχει λιγότερες θερμίδες ή περισσότερο, είναι πιο πλούσιο. Τελικά όμως τρώμε περισσότερο. Δεν έχει άδικο, αλλά δεν έχει χρήματα. Μην πούμε τώρα γιατί δεν έχει νόημα να μπούμε και στην αντιπαράθεση συμβατικού με βιολογικού. Δεν το λέω. Ο καταναλωτής που θέλει να κάνει μια βιολογική καλλιέργεια και σκέφτεται, αν δεν πουληθεί το προϊόν μου, υπάρχει κάποια σύνδεση του προγράμματος με εξαγωγές ενδεχομένως, ώστε να βγουν εκτός Ελλάδος τα προϊόντα. Βεβαίως. Καταρχάς, να ξέρετε κάτι. Η βιολογική γεωργία μπορεί να χτυπήθηκε και στο εσωτερικό της χώρας, αλλά εκείνες οι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν εξαγωγικό προφίλ, όχι μόνο δεν είχαν κρίση, αλλά αντίθετα αναπτύχθηκαν. Όσοι δηλαδή μπήκαν σε ένα πρόγραμμα να τυποποιήσουν προϊόν και να το εξάγουν, είχαν πολύ καλύτερη απόδοση. Αυτό το οποίο θα βοηθήσει πολύ την ελληνική παραγωγή, γιατί πρέπει να στηριζόμαστε πάντα στη δική μας κατανάλωση, είναι οι βιολογικές λαϊκές, τις οποίες αυτές με τις έχουμε προχωρήσει πολύ, πάντα σε συνεργασία με τους βιοκαλλιεργητές, για να μπορέσουμε να τις αδειοδοτήσουμε, να βγούμε να έχουμε χωριστή αδειοδότηση για τις βιολογικές λαϊκές, ώστε να δει και ο καταναλωτής κοντά του και φτηνό το βιολογικό προϊόν. Μάλιστα. Λογικά μπορεί να είναι όλα τα προϊόντα. Δηλαδή, ποιες καλλιέργειες είναι αυτές οι οποίες ευδοκιμούν στην Ελλάδα και αξίζει τον κόπο κάποιος καλλιεργητής να πει να το έχω κατά νου και υπάρχει περιθώριο στην αγορά και μπορεί η γη μου είναι αρκετά εύκολη ώστε να αποφέρει καρπούς. Σχεδόν όλα τα προϊόντα πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχουμε τεχνολογίες για να είναι βιολογικά. Σε αυτό το καινούριο πρόγραμμα θα ανοίξει μέσα στο 2017 και καινούρια προκήρυξη, ακριβώς για προϊόντα που δεν είχαμε προλάβει να τα εντάξουμε με μελέτες στο πρόγραμμα το υπάρχον, όπως για παράδειγμα τα αμύγδαλα, να πω, ή κάποια οποροκυπευτικά που πριν δεν ήταν. Ναι, θα διευρύνετε τις επιλέξεις. Ναι, διευρύνουμε πολύ τις επιλέξεις. Υπάρχει βέβαια η πρόταση από τους βιοκαλλιεργητές να είναι όλες οι βιολογικές καλλιέργειες μέσα στο πρόγραμμα. Να πούμε, δεν είναι τόσο απλό. Κύριε Υπουργέ, αυτό. Να πούμε ποιες θα είναι αυτές που σε δεύτερη φάση μέσα στο 2017. Πρέπει να ανοίξω τις έχω εδώ. Είναι η ροδιά, τα κτηνίδια,
Τα ακρόδρια, η σικιά, μικρόκαρπες, δάσους, αβοκάντο, καπνός, φυλλώδη λαχανικά, σταυρανθή, βολβόδι, καρότο και πατάτα. Αυτά είναι τα προϊόντα που σε δεύτερη φάση μέσα στο 2017 θα ανοίξουν, αποτελέσουν το διευρυμένο μενού, ας πούμε, βιολογικών καλλιεργειών να επιλέξουμε. Για να καταλάβουμε όλοι τι σημαίνει ενίσχυση. Η ενίσχυση δεν είναι αδωράκι που κάνουν στους βιοκαλλιεργητές. Η ενίσχυση είναι τα λεφτά που χάνει επειδή θα έχει αυξημένο κόστος λίπανσης με τα βιολογικά λιπάσματα ή με τα βιολογικά φάρμακα. Και αναπλήρωση είναι στην ουσία. Αναπλήρωση είναι. Γι' αυτό θέλει μελέτη. Δεν είναι απλό να έρθει κάποιος να μου πει βάλε και αυτό. Το βάλε και αυτό όταν αυτό το προϊόν στο ράφι φτάνει να κερδίζει περισσότερο από το παραδοσιακό, γιατί πουλιέται λίγο πιο ακριβά. Εκεί δεν έχει επιχείρημα να ενισχυθεί. Να γυρίσουμε λίγο στο ερώτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ εύστοχο ότι είναι αντικείμενο εξαγωγών η βιολογική καλλιέργεια, επειδή είναι ένα προϊόν υπεραξίας. Μέσα στο πρόγραμμα αυτό που έχετε εξαγγείλει, υπάρχει η ενίσχυση των εξαγωγών? Δεν είναι ενίσχυση απλά των εξαγωγών. Λέω απλώς ότι αυτό, όταν το προϊόν εξάγεται, ο βιοκαλλιεργητής μπορεί να πάρει μια πολύ καλύτερη τιμή και να έχει ένα προφίλ που να μην υπόκειται αυτή την κρίση. Όχι, δεν υπάρχει κάποια ιδιαιτερότητα για το αν κάποιο εξάγεται ή δεν εξάγεται. Αφού σας λέω, είναι μια αναπλήρωση. Πάμε τώρα λίγο. Εμείς δεν καταλήγουμε. Και να ξέρετε κάτι, εμείς αποζημιώνουμε, έτσι όπως λέει ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός, αποζημιώνουμε το στρέμμα. Δεν αποζημιώνουμε. Πάμε λοιπόν στο στρέμμα, γιατί ακούνε πολλοί αγρότες και σου λέει 433 εκατομμύρια ευρώ. Είπατε, πόσα πάει αυτό ανά αγρότη, ανά στρέμμα? Για να καταλάβουν δηλαδή και οι τηλεθετές που έχουν συγκεκριμένο ενδιαφέρον να μπουν δηλαδή στη διαδικασία να παράξουν βιολογικά προϊόντα, τι ποσό, πόσα χρήματα τους αναλογούν ανά στρέμμα? Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι υπάρχουν καλλιέργειες αυτή τη στιγμή, οι οποίες φτάνουν και 9, όπως είναι η ελιά ή όπως είναι το αμπέλι, που αγγίζουν και ξεπερνά τα 800 ευρώ το εκτάριο, άρα περίπου 80 ευρώ το στρέμμα. Και υπάρχουν και άλλες με μικρότερη αναπλήρωση, όπως είναι, ξέρω εγώ, το σκληρό στάρι, που είναι γύρω στα 120 κάτι, αν θυμάμαι καλά. Αυτό είναι μία και έξω, δηλαδή μπαίνω στο πρόγραμμα, τα παίρνω για φέτος και τέρμα, όχι, ή έχει με ακολουθεί αυτό το πρόγραμμα για μία σειρά από χρόνια? Ετησίως, βεβαίως. Το πρόγραμμα είναι, όπως είναι όλα τα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μέχρι το 20, δηλαδή αυτό που λέμε. Βέβαια. Είναι κάθε χρόνο, με τους ανάλογους ελέγχους και τα ανάλογα στρέμματα. Μπορεί κάποιος να μικραίνει ή να μεγαλώνει την παραγωγή του και να δηλώνει διαφορετικά στρέμματα κάθε χρόνο, αλλά είναι ανάλογα. Και να πούμε ότι όλο αυτό το πρόγραμμα δεν αφορά μόνο αγρότες και εκτενοτρόφους. Βεβαίως. Να το τονίσουμε αυτό και να πούμε τώρα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προγράμματος, κύριε Υπουργέ. Πότε ξεκινάει, τι πρέπει να κάνουν οι αγρότες, είτε οι υπάρχοντες βιοκαλλιεργητές, είτε αυτοί που θέλουν να μετατραπούν σε βιοκαλλιεργητές, ποια είναι τα βασικά κριτήρια επιλεξιμότητας και μέχρι πότε θα κρατήσει η διαδικασία υπομονής? Θα βγει περίπου ένα μήνα η πρόσκληση. Πότε βγαίνει περίπου? Βγαίνει. Τώρα αυτές τις μέρες, νομίζω μέσα στη βδομάδα θα βγει. Πώς θα το μάθουνε? Έχει ήδη ανακοινωθεί, έχει ήδη βγει το πρόγραμμα και στην διαβούλευση σαν σχέδιο, θα βγει και επίσημα. Πιστεύω μέχρι τέλος Φεβρουαρίου να έχουμε την πρώτη αξιολόγηση των αιτήσεων. Να έχουμε δηλαδή. Η προθεσμία υποβολής μέχρι πότε θα είναι? Θα κρατήσει ένα μήνα, θα είναι ανοιχτό. Ένα μήνα περίπου. Και από την ώρα που θα ανοίξει, θα είναι περίπου ένα μήνα. Μπαίνω στο πρόγραμμα. Ένα μήνα, έτσι έχουμε δηλώσει. Εκταμιεύεται και το ποσό. Κάνω μια βιολογική καλλιέργεια και στην πορεία το ξεχνάω ότι ήταν βιολογική αυτή η καλλιέργεια. Υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί που θα κοιτάνε πρώτα αυτούς που έχουν πάρει το πρόγραμμα, όχι τόσο για να τιμωρήσουμε αυτόν ο οποίος θα πάει να κάνει την παράβαση εις βάρος μας, αλλά για να είμαστε σίγουροι ότι το προϊόν το οποίο θα βγει θα είναι πράγματι ανώτατης ποιότητας, θα είναι ανταγωνιστικό. Κώστα, και να τιμωρήσουμε, και να τιμωρήσουμε, γιατί αυτός μπορεί να πήρε τη θέση, μπορεί να πήρε τη θέση αυτός που εξαπάτησε κατά μίαν έννοια τις αρχές και πήρε τη θέση κάποιου άλλου που θα ήταν πιο αποτελεσματικό. Γίνουμε πρώτα ανταγωνιστικοί, να κάνουμε κάποια στιγμή όχι μια διανομή χρημάτων, αλλά να φτιάξουμε ένα προϊόν το οποίο θα μετράει στην αγορά. Κοιτάξτε, σε γενικές γραμμές, από ό,τι λένε όλες οι έρευνες που έχουν γίνει και στατιστικές και οι τυχαίες δειγματοληψίες στο ράφι, τα βιολογικά προϊόντα που βλέπει ο καταναλωτής στο ράφι σε ποσοστό πάνω από 99% είναι βιολογικά. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Από εκεί και πέρα, περιπτώσεις ανθρώπων που μάλλον από αμέλεια δεν τήρησαν τα πρωτόκολλα, και όχι ότι στο ράφι έχει κάποια διαφορά,
υπήρξαν και μάλιστα όπως είπα πριν, κρατώντας τον τύπο, όπως για παράδειγμα είχα μέσα 100 ελιές, είχε φυτέψει ο παππούλης μου και 5 μυγδαλιές και ξαφνικά μου ρίχνει όλο το πρόγραμμα για τέτοιες τυπικές κύριε διαφορές. Υπουργέ, επειδή... Η έλεγχη είναι αυστηρή. Μπράβο. Η έλεγχη είναι αυστηρή και, με το, και έτσι όπως το έχουμε δομήσει το καινούριο πρόγραμμα, αλλά εδώ μην στάθουμε στο πρόγραμμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί βιοκαλλιτές. Υπουργέ, πριν προχωρήσουμε, να σας διακόψω λίγο άχαρα. Γιατί σας ενδιαφέρει. Να πάμε στη Μαρία Σταθοπούλου, την ξέρετε άλλωστε, καλύπτει και το Υπουργείο. Η συνάδελφος αυτή τη στιγμή όμως δεν είναι στο Υπουργείο. Είναι στην παραλία της Κίμης. Είναι στα Κίμη.